Εμείς προσπαθούμε ως συνεταιρισμός να προστατεύσουμε και το εισόδημα των κτηνοτρόφων, αλλά και οι συνεταιρισμοί να βγουν μπροστά σε αυτό το τεράστιο ζήτημα που λέγεται πτώση των τιμών. Και δεν είναι μόνο ότι βγάζετε την αδική σας φέτα. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης της τοπικής φυλής, που αυτό σημαίνει ότι αυτό το προϊόν που ρίχνετε στην αγορά, αυτό που βάζω εγώ στο τραπέζι μου και στο πιάτο του παιδιού μου, ότι είναι από πραγματικό γάλα ανώτερης ποιότητας. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ο συνεταιρισμός έχει επιστήμονες, το οποίο προσπαθούν καθημερινά να βελτιώσουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος και όλο το επίπεδο από την αρχή που θα έρθει το γάλα μέχρι την τελική παραγωγή, μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή. Έχουμε γεωπόνο, έχουμε κτηνίατρο, έχουμε μπει στο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης της λεσβιακής ράτσας του προβάτου, που είναι και προστατευόμενη. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι μια λυσίδα που δίνουν ένα καλό προϊόν. Εδώ που, σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο συνεταιρισμός δραστηριοποιείται και σε άλλα κομμάτια. Δείχνει και το κοινωνικό του πρόσωπο, γιατί έχουμε συνεργασία με το Δήμο και με την Περιφέρεια, μπαίνουμε σε προγράμματα διάφορα τεβά και βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν τους οικονομικά ασθενώστερους. Αυτό είναι σημαντικό. Οι συνεταιρισμοί όταν μπουν μπροστά, όταν ενώσουν δυνάμεις, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Και το λέω μέσα από εδώ, μέσα από την ΕΡΤ1, να προσπαθήσουν οι κτηνοτρόφοι, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, να είναι κοντά στους συνεταιρισμούς, γιατί οι συνεταιρισμοί είναι το αύριο της χώρας μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ ισχυρό μήνυμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο νησί μας ο συνεταιρισμός είχε χάσει το νόημα του και την αξία του τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η ένωση είναι πάρα πολύ σπουδαία. Εγώ όμως θα ήθελα να ακούσουμε μέσα από αυτή τη συχνότητα της ΕΡΤ1 πού θα σας βρούμε, πού θα βρούμε τη φέτα μεσοτόπου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από το Δεκέμβρη και μετά που έχει βγει το εξαιρετικό προϊόν, η φέτα μας. Καταρχήν είναι η φέτα από ελληνικό γάλα. Είναι γάλα της Δυτικής Λέσβου. Είναι γάλα από τα μέλη μας. Είναι γάλα κτηνοτρόφων που είναι από τα χωριά Μεσοτόπου, Ερεσού, Άντισσας, Σιγρίου και Άγρας. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι λοιπόν ενώσαμε δυνάμεις, βγάλαμε ένα ποιοτικό προϊόν, το οποίο είναι εξαιρετικό. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος έχουν από την αρχαιότητα, ακόμα και ο Όμηρος το αναφέρει στην Οδύσσεια, πόσο καλό γάλα και πόσο καλό τυρί φέτα έβγαζε αυτή η περιοχή, η συγκεκριμένη της Λέσβου. Μάλιστα. Άρα, εμείς βγήκαμε από τις 20 Δεκέμβρη το 2018 στην αγορά. Είμαστε σε πολλά μαγαζιά της Λέσβου και σε μια λυσίδα μεγάλη τώρα τελευταία που καταφέραμε και μπήκαμε, είναι στο Μασούτη, και σε επιλεγμένα μαγαζιά στην Αθήνα. Σας και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Σέρβη. Κύριε Κωνσταντιδέλη, ψάξτε, ψάξτε την λεσβιακή φέτα, ψάξτε τη φέτα μεσοτόπου. Πού θα τη βρούμε με όλα αυτά Μυρσίνη, τα καλά που ακούσαμε. Μυρσίνη, έχουμε και ταχυδρομείο, έτσι μπορείς να αποστείλεις για να δοκιμάσουμε. Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες από το συνεταιρισμό, θα σας τη φέρουμε όπου είστε. Αλήθεια. Εξαιρετική προσπάθεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά. Και εσένα Μυρσίνη για το θέμα και τον κύριο Κωνσταντιδέλη. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα με αυτή την ωραία εικόνα από την Λέσβο. Να σας πούμε πάρα πολλά ερωτήματα τόσο για το θέμα της φιλοξενίας εδώ του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Πετρόπουλου, πολλές τα οποία όμως θα τα εξειδικεύσουμε και θα τα απαντήσουμε, και βεβαίως για το κτηματολόγιο που είναι ένα αγασιμάτι μας, περιμένει για να δώσει απαντήσεις. Από την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε υποσχεθεί. Που είχαμε και άλλες ερωτήσεις. Έτσι, ήρθε η ώρα να πάρουμε απαντήσεις. Έλα, Νίνα. Πόσες ερωτήσεις πια. Έλαβα θέση και πάλι λοιπόν.